Λοιπόν, για το κοτόπουλο με ουίσκι θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κοτόπουλο χωρίς δέρμα και κόκκαλα, μία κουταλιά αλεύρι φαρίνα, 50 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα μεγάλο κρεμμύδι σε φέτ, 2 σκελίδες σκόρδο, 350 γραμμάρια μανιτάρια πορτομπέλο, 2 κουταλιές κάπαρι, είναι το κουτρούβι όπως το ξέρουμε εμείς, ένα κουταλάκι θυμάρι φρέσκο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο, 200 ml ουίσκι, 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά χυμό λεμονιού, 1 γεμάτη κουταλιά μουστάρδα Dijon, εγώ χρησιμοποιώ την whole grain στη συγκεκριμένη συνταγή, 125 ml ζωμό κοτόπουλου, 100 ml κρέμα γάλακτος και αλάτι και πιπέρι βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τούτο το φαγητό το είχα δει σε κάποια φάση, όχι τη συγκεκριμένη συνταγή, κάτι πάρα πολύ παρόμοιο. Θυμάστε που πήγαινε ο Ηλίας Μαμαλάκης σε διάφορους τόπους της γης και παρουσίαζε φαγητά. Είχε πάει σε κάποια φάση στην Γαλλία, σε έναν πολύ γνωστό σεφ σε ένα γαλλικό εστιατόριο, ο οποίος έδειξε του βασικά πώς να φτιάχνει κοτόπουλο με ουίσκι και χυμό σταφυλιού. Και ο συγκεκριμένος σεφ, συγκεκριμένα βάσταν ένα τσαμπίν από έναν ωραίο σαρτονέ σταφύλι τέλος πάντων, το οποίο επίεσε, έβγαλε το χυμό και μετά έκαμε το στο τηγάνι μαζί με ουίσκι. Τούτη ήταν η έμπνευση μου, πρέπει να σας πω. Απλά άλλαξα τη συνταγή τούτη με τα δικά μας τα δεδομένα και τα δεδομένα τα οποία έχουμε, διότι εμείς στον Κύπρο το χειμώνα δεν έχουμε συνήθως σταφύλια σαρτονέ. Βρίσκουμε άσπρα σταφύλια, αλλά είδα ότι το λεμόνι, η μουστάρδα και άλλα πράγματα που να βάλουμε μέσα είναι μια χαρά για το συγκεκριμένο πιάτο. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη συνταγή με ψαρονέφρι, αν προτιμάτε. Απλά σας λέω ότι το ταπεινό κοτόπουλο είναι φανταστικό, έτσι όπως θα σας το δείξω. Εγώ χρησιμοποιώ μπούτια, τα οποία μπούτια χτύπησα με τον πάτη για να τα κάνω σε ισόπαχα κομμάτια. Ειδικά θα έχετε καλεσμένους να τα κάνετε όχι πολλά μεγάλα κομμάτια, δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βάλει ένας καλεσμένος να το φάει. Το ίδιο όμως είναι να κάνετε ψαρονέφρι, να θέλετε, να κόψετε τα κομμάτια σε μερίδες. Επίσης μπορείτε να κάνετε το συγκεκριμένο φαγητό βεβαίως με στήθος κοτόπουλου. Πρέπει να σας παραδεχτώ ότι εμένα το στήθος κοτόπουλου δεν μου αρέσει. Η μόνη περίπτωση να φάω στήθος κοτόπουλου νομίζω είναι ανεμπαναρισμένο. Αλλά ξέρω ότι έχει κόσμο που του αρέσει το στήθος, οπότε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, βάλλοντας έτσι το κοτόπουλο μου, είπα σας επάτησα τα με τον πάτη για να είναι έτσι ισόπαχα τα κομμάτια. Επίσης όταν κάνετε τη διαδικασία με το κοτόπουλο, να θέλετε να το χτυπάτε για να γίνουν ισόπαχα τα κομμάτια, είναι καλά να το κάνετε σε μια σακούλα με κλείσιμο zip, να βάλετε το φιλέτο μέσα και μετά να το χτυπήσετε, όχι κατευθείαν πάνω στο φιλέτο. Λοιπόν, θα βάλω αλάτι και πιπέρι πάνω στο κοτόπουλο μου. Μόνο από τη μια μεριά είναι να βάλω, είναι ανάγκη να βάλουμε και από τις δύο. Απλώς θέλουμε να το αλατίσουμε, ώστε την ώρα μου να το τηγανίσουμε να έχει τη γεύση. Μετά θα βάλουμε αλεύρι, μια κουταλιά αλεύρι. Το αλεύρι βάλουμε εδώ ώστε να βοηθήσουμε τη σάλτσα μας μετά να δέσει. Μπορείτε να μην το βάλετε τώρα, θέλετε να το βάλετε μετά μαζί με τα μανιτάρια. Εμένα αρέσκει μου να δένω τις σάλτσες με αλεύρι, όχι με cornflour. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να κάνεις έναν κινέζικο πιάτο και να αξίζει τον κόπο να το δέσεις με cornflour, αλλά τούτα τα πιάτα με τις ωραίες τις σάλτσες, τις κρεμμόδιες, εγώ προτιμώ να τα δένω με αλεύρι και βούτυρο. Λοιπόν, θα βάλω ελαιόλαδο στο τηγάνι μου και να τηγανίσουμε το κοτόπουλο. Τούτον είναι 800 γραμμάρια κοτόπουλο. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερο, γιατί έχετε περισσότερο κόσμο, να κάνετε ανάμιση δόση. Πάλι γίνεται μέσα σε ένα μεγάλο τηγάνι, αν έχετε ή κατσαρόλα, μπορείτε να κάνετε τούτη τη διαδικασία.
Θα βάλω μαζί με το ελαιόλαδο λίγο βούτυρο. Λόγος που βάλω το βούτυρο είναι γιατί τσιδιά μια πολλά ωραία μυρωδιά. Λοιπόν, και όταν είναι να το σοτάρουμε το κοτόπουλο για να πάρει χρώμα, να το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα από τη μεριά που είναι το αλεύρι πρώτα. Θα μας πέσει να το βάλουμε καλά. Πάμε το λίγο έτσι να πάει το αλεύρι όλες τις μεριές τέλος πάντων. Εγώ μες στον το φαγητό είναι να βάλω μετά κρέμα γάλακτος. Αν δεν θέλετε την κρέμα γάλακτος, θέλετε να το κάνετε έτσι λίγο πιο ελαφρύ, παρόλο που εντάξει έχει το βούτυρο του, έχει διάφορα μέσα του το φαγητό, τότε πάλι ένα πάρα πολλά ωραίο, ή μπορείτε να βάλετε τη μισή κρέμα γάλακτος που τούτη μπορώ να βάλω εγώ, ή και καθόλου, λέω σας είναι τόσο ωραία του τη σως, που μπορείτε να το κάνετε και με καθόλου. Λοιπόν, τούτο είναι να το αφήσω μια μεριά δαμέ που πάνω από το ηλεκτρονικό, να κόψω τα μανιτάρια μου. Εγώ να χρησιμοποιήσω μανιτάρια από το μπέλο. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άσπρα μανιτάρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ό,τι προτιμάτε. Εμένα να αρέσκουν μου τα πορτοπέλο, βρίσκω ότι έχουν πιο πολύ γεύση, είναι έτσι πιο γεμάτα μανιτάρια παρά τα άσπρα. Το κοτόπουλο είναι να το τηγανίσουμε σε δόσεις, γιατί θέλουμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο τηγάνι μας και ύστερα να χάσουμε τη θερμοκρασία που το που το τηγάνι. Και το κοτόπουλο δεν είναι ανάγκη να ψηθεί. Θέλουμε μόνο να πιάσει έτσι λίγο χρώμα. Άμα πιάσει χρώμα και από τις δύο πλευρές, είμαστε έτοιμοι. Γιατί μετά το κοτόπουλο είναι να το ψήσουμε μέσα στο ουίσκι να βάλουμε. Γιατί να μην ξεχνούμε, είναι να βάλουμε ένα ουίσκι. Ωραία, καλούμε τα να βάλουμε ακόμα μια δόση μέσα. Να έχετε υπόψη ότι ανάλογα με το ποιο κομμάτι του κοτόπουλου κόφτεται, ψήνεται πιο γλύωρα. Δηλαδή, αν θα κάνετε το πιάτο με στήθος, να ξέρετε ότι σίγουρα το στήθος να ψηθεί πιο γρήγορα από τα μπούτια. Οπότε, αν είναι πρέπει να το βγάλετε από το τηγάνι, ενδεχομένως πιο νωρίς. Διότι ένα πράγμα το οποίο δεν θέλετε με το κοτόπουλο στήθος είναι να το στεγνώσετε. Άμα στεγνώσει το κοτόπουλο στήθος γίνεται σαν το χαρτί κατά την άποψή μου. Δεν σε μιλούσα στο τηλέφωνο με την αγαπημένη την Κατερίνα, τη γνωστή από τα γλυκά Κατερίνα, τέλος πάντων, η οποία μου έλεγε, κατηγορούσαμε μαζί τον κόσμο που δεν τρώει σκόρδα. Και έλεγε ότι η κόρη της όταν τελευταίως αρρώστησε, έκαμε με κρυολόγημα δηλαδή, όχι τίποτε το πολλά σοβαρό, έκαμε της έναν ζωμό από σκόρδα. Και η Κατερίνα τελευταίως έφερε μου και έναν βαζάκι με γλυκό σκόρδου. Είδατε. Λοιπόν, να κόψω το κρεμμύδι μου. Το κρεμμύδι μου να το κόψω σε φέτες. Okay, να βάλω και το υπόλοιπο κοτόπουλο μου. Μην καθυστερώ. Το κρεμμύδι, να θέλετε, μπορείτε να το ψιλοκόψετε. Εμένα τελευταίος αρέσκει μου τούτη μέθοδος να κόφεις φέτσες. Καταρχήν είναι πιο εύκολη παρά να ψιλοκόβεις το κρεμμύδι, αλλά αρέσκει μου μέσα σε φαγητά τα οποία έχουν σάλτσες, έχουν μανιτάρια. Δεν με ενοχλεί το κρεμμύδι να είναι έτσι μεγάλα κομμάτια του να το νιώθω τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Ναι. Εγώ με στούτο το φαγητό είναι να χρησιμοποιήσω μουστάρδα whole grain. Αν δεν έχετε whole grain, έχετε ντιζόν, πάλι γίνεται, μπορείτε να βάλετε ντιζόν. Λοιπόν, να βγάλουμε το κοτόπουλο. Θα βάλω ακόμα λίγο από το βούτυρό μου μέσα.
θα χρησιμοποιήσουμε το ούλον το βουτυρό που βλέπετε. Απλώς εγώ έχω το δαμέ για ευκολία. Και θα βάλω τα κρεμμύδια μου μέσα. Τα κρεμμύδια μου τώρα μπορεί να κατεβάσουν ζουμί, αν θέλετε, το νερό τους. Να πιάσουν και τούτα όλα τα ωραία πράγματα από το τηγάνι. Που είναι τα ζουμιά που κατέβασε το κοτόπουλο, που έτσι τηγανίστηκε μαζί με το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Εάν το κάνετε σπίτι σας, τούτο το φαγητό που θέλω να το κάνετε οπωσδήποτε γιατί είναι τόσο ωραίο, να χρησιμοποιήσετε αντί έτσι ένα ρηχό τηγάνι, όπως κάνω εγώ τώρα, χρησιμοποιήστε έτσι μια πιο μεγάλη κατσαρόλα. Ο λόγος είναι γιατί να έχετε λίγα θέματα καθαριότητας μετά, γιατί σίγουρα πετάσετε το πράγμα αρκετά. Απλώς εγώ κάνω το σε πλατήν τηγάνι για να βλέπετε καλά τι κάνω. Λοιπόν, και έτσι όπως βάλαμε το κρεμμύδι, είναι να βάλω πρώτα τα σκόρδα. Εγώ τα σκόρδα βάζω μαζί με τα μανιτάρια για να μην καύκουν, να μην καίγονται. Οπότε είναι να τα βάλω όμως πρώτα. Έτσι. Και μόλις έτσι μυρίσει το σκόρδο μου, που πιστέψετε με δεν αργεί, βάλουμε μέσα τα μανιτάρια. Είπα σας, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε άλλα μανιτάρια. Αν δεν θέλετε τα μανιτάρια, μην βάλετε μανιτάρια. Εγώ θα έβαζα ακόμα έναν κρεμμύδι, αν δεν ήταν να βάλω μανιτάρια στη συγκεκριμένη συνταγή. Και τώρα αφήνουμε τα να μαραθούν λίγο τα μανιτάρια. Δεν και θέλουν και πάρα πολλά, έτσι να πιάσουν λίγο χρώμα και να αρχίσουν να συρρυκνώνονται τέλος πάντων. Εγώ μες στο τον το φαγητό θα βάλω κάπαρι, που είναι το λεγόμενο κουτρούβι, όπως το ξέρουμε εμείς. Βρήκα τούτον το πάρα πολλά ωραίο κουτρούβι, είναι κάπαρι, αν θέλετε, γαλλικό, της Καζίνο. Είναι από την υπεραγορά Αλφαμέγα. Είναι απλά, όπως λέει και εδώ στα συστατικά, κάπαρι, νερό, 10% ξύδι και αλάτι. Δηλαδή, δεν έχει κάτι ξένο μες στον το πράγμα και είναι πάρα πολλά ωραία, γιατί δεν είναι αλμυρά και διούν πάρα πολλά ωραία γεύση στο φαγητό. Και ποτέ δεν καταφέρνω να κάνω τον το πράγμα. Συνήθως δύο τούτο είναι έτσι μες στη μέση. Κατάφερα. Όλα γίνονται με ένα μαδράτσι. Και μην ξεχάσετε να βάλετε αλάτι και πιπέρι και στα κρεμμύδια και στα μανιτάρια. Όχι πάρα πολύ γιατί αλατίσαμε το κοτόπουλο. Αλλά να βάλουμε λίγο αλατάκι. Πιπέρι. Πάει πάρα πολλά το πιπέρι μες στο συγκεκριμένο φαγητό. Θα βάλουμε θυμάρι. Δεν για φρέσκο το θυμάρι μου. Αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μπουκέ καρνί. Θυμάστε που ξανά είπαμε για τον μπουκέ καρνί. Τον μπουκέ καρνί είναι μαϊντανός, θυμάρι, φύλλα δάφνης, δεμένα με ένα σπάγκο. Τα οποία να το βάλετε μες στο φαγητό και μετά να φκεί όταν τελειώσει το φαγητό να το φκάλετε. Και να το πετάξετε. Τον είναι αρκετό για να αρωματίσει το φαγητό σας χωρίς να έχετε τα ξυλαράκια μέσα. Βέβαια είναι τόσο τρυφερόν το θυμάρι, να σας πω την αλήθεια, που σε λίγα ξυλαράκια να χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, να βάλουμε το θυμάρι. Θα βάλω μια κουταλιά που τούτον το πολλά ωραίο καπάρι. Δεν θέλω το ξύδι ή το νερό, οπότε να το στραγγίσω. Τούτον είναι να του δώσει έτσι και μια ξυνάδα ωραία. Και εγώ βάλω το έτσι μες στη μέση του τηγανιού γιατί θέλω το να τηγανιστεί έτσι λίγο. Ωραία. Και τώρα έτσι που μάρανε και τα μανιτάρια μας έτσι χάσαν τον όγκο τους κλπ. Θα βάλουμε πίσω στο τηγάνι το κοτόπουλο. Τούτον το αλεύρι που έχει γύρω γύρω το κοτόπουλο να βοηθήσει να δέσει η σάλτσα μας. Και τούτον το ζουμί όχι να το σωνώσετε. Οπωσδήποτε πάει πίσω στο τηγάνι.
θα βάλουμε ξύδιμα που λεμόνι. Πούντι ξύστρα μου, βέβαια. Να βεβαιωθείτε ότι το λεμόνι σας είναι ακέρωτο. Βέβαια είναι κυπριακό, οπότε είναι ανακέρωτο, γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλά ωραία λεμόνια. Μουσκομύρης είναι ο τόπος, δηλαδή το κυπριακό λεμόνι, ρε παιδί μου, τι πράγμα, πραγματικά. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο πορτοκάλι, να σας αρέσει το πορτοκάλι, πάει με το ουίσκι. Θα βάλουμε το ουίσκι. Και τώρα ξέρετε τι είναι να κάνουμε, ναι. Τώρα που πήραμε φόρα με τις φωτιές, να βάλουμε φωτιά. Και να προσέχετε ότι τα μαλλιά σας είναι έτσι λίγο πίσω. Γιατί το ουίσκι έχει πολύ αλκοόλ μέσα. Οπότε είναι να πάρει έτσι λίγο ώρα να καεί. Αν θέλετε να σβήσετε τη φωτιά βέβαια, να πιάσετε έναν καπάκι, να το καλύψετε από πάνω και η φωτιά είναι να σβήσει. Όχι, με τη σιλικόνη είναι πολύ καλή ιδέα. Αν νομίζετε ότι είναι να κάψετε την κουζίνα, στο πόστε το. Εγώ να το αφήκω ακόμα λίγο, έτσι αρέσκει μου να ζω στον κίνδυνο. Αλλά έχω και το καπάκι. Έχω και το κάλυμμα, θα είμαι πανέτοιμο. Όχι, να σταματήσει μόνο του τώρα, έτσι, νιώθω το. Επίσης, έχετε υπόψη ότι αν έχετε εστία γκαζού, την ώρα που να βάλετε το ουίσκι μέσα, προσέχετε. Γιατί έχει πολύ αλκοόλ, να μην πάρει φωτιά από την ίδια ώρα. Αν πάρει βέβαια, είναι οκ. Okay. Οι σεφ κάνουν και το πράγμα στην εστία. Είδατε, έσβησε τώρα, δεν χρειάστηκε να το στουφώσουμε. Ήταν ο πυροσβεστήρας έτοιμος στο χέρι μου. Λοιπόν, και τώρα να χαμηλώσουμε τη φωτιά, έτσι στη μεσαία. Θα βάλουμε μέσα τη μουστάρδα. Θέλω έτσι μια κουταλιά γεμάτη μουστάρδα Dijon whole grain. Την ανακατέψουμε έτσι μέσα. Θα βάλω το μέλι. Μπορείτε να με θέλετε να βάλετε το μέλι, αλλά το μέλι δεν θα το κάνει γλυκό. Απλώς έτσι πάει του. Διά του έτσι μια γλυκάδα την οποία είναι ανεπαίσθητη όμως, έτσι θα καταλάβετε ότι έχει μέσα μέλι. Διότι μην ξεχνάτε, βάλαμε την κάπαρη, να βάλουμε χυμό λεμονιού. Όχι πάρα πολύ, είναι με έναν αρέσκι μου να κάνω έτσι έναν σφίξιμο που πάνω, έτσι μια κουταλιά χυμό λεμόνι. Και θα βάλουμε επίσης ζωμό. Περίπου μισό φλιντζάνι ζωμό κοτόπουλου. Χαμηλώσαμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε έτσι λίγο να σιγοβράσει. Θέλει πολύ ώρα. Θέλει απλώς να σιγοβράσει έτσι λίγο να βεβαιωθούμε ότι εψήθηκε το κοτόπουλο. Και όταν γίνει το πράγμα, μετά θα βάλουμε μέσα την κρέμα γάλακτος, μαϊτανό, ξεχάσαμε να βάλουμε μέσα, να βάλουμε το μαϊτανό, γιατί πάει το μαϊτανός. Ο μαϊτανός πάει με όλα βέβαια, αλλά στο συγκεκριμένο φαγητό, επειδή εκτός που διάτουργε έτσι, εκτός που όψει τέλος πάντων, διά του μια μπρασινάδα, να μην είναι μόνο έτσι κυτρινό το φάγημα. Οπότε να βάλουμε λίγα φιλαράκια μαϊτανό. Και το μαϊτανό είναι να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας για να γαρνίρουμε στο τέλος. Τέλεια. Βάλουμε και λίγο έτσι μαϊτανό και να φυλάξουμε και λίγο για το τέλος για να γαρνίρουμε. Τέλεια, λίγο θέλουμε να γαρνίρουμε, οπότε είναι να βάλω ακόμα λίγο μέσα. Και μόλις βεβαιωθείτε ότι το κοτόπουλο σας εψήθηκε, τώρα εμένα νομίζω ότι εψημένο το κοτόπουλο μου, αλλά εντάξει να του δώσω ακόμα λίγη ώρα. Εγώ λέω σας μισό φλιντζάνι ζωμό. Αν δείτε ότι θέλει λίγο παραπάνω, βάρτε λίγο παραπάνω. Τούτον ήταν λίγο περισσότερο, ήταν σχεδόν ένα φλιντζάνι ζωμό. Αν θέλω ακόμα λίγο, να βάλω ακόμα λίγο μετά. Το χαμηλώσουμε ακόμα ένα κλικ. Για να σιγοβράζει έτσι λίγο. Και τέλος θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Αλλά θυμάστε ότι είπα σας ότι σήμερα να κάνουμε κουραπιέδες.
Όταν σας ρωτήσει κάποιος, είσαστε του μελομακάρουνο ή του κουραπιέ, τι απαντάτε? Ο Πέτρος θα με απαντά μελομακάρουνο. Αν ρωτήσετε τη Γαλάτη αν μελομακάρουνο ή κουραπιέ, να απαντά και τα δύο, αλλά πρώτα κουραπιέ. Γι' αυτό θα κάνω την εκαθάριση μου και θα έρθουμε πίσω να κάνουμε τους κουραπιέδες. Πριν να προχωρήσω, πρέπει να τελειώσω το φαγητό μου. Εψήθηκε το κοτόπουλο, έδεσε η σάλτσα μου και απλώς θα βάλω την κρέμα γάλακτος. Βάρτε τόση όση θέλετε ή με βάλετε καθόλου, εγώ βάλω γιατί αρέσκει μου έτσι το φαΐ να είναι κρεμώδες. Αρέσκουν μου έτσι τα φαγιά τα οποία είναι έτσι και φατσάρουν έτσι πάνω στο μπουφέ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και να με βάλετε την κρέμα, το φαγητό σας θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τέλειωσε. Την ώρα που μπορεί να βάλετε μέσα την κρέμα, το φαγητό σας πρέπει να είναι τελειωμένο. Δεν θέλετε τίποτε άλλο. Να πάρει μια βράσινη κρέμα όπως επήρε τώρα. Εδεμένη η σως μας, δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Και αν δείτε ότι θέλει λίγο να ρέωμα, βάρτε ακόμα λίγο ζωμών, αν είναι πάρα πολλά παχύρευστη. Διότι αν θα κάνετε το φαγητό εκ των προτέρων, που μπορείτε να κάνετε το φαγητό εκ των προτέρων και να το αφήσετε για μένα ξαναζεσταθεί μετά, τότε μπορεί να πήξει πολλά και να θέλετε λίγο να ρέωμα. Βάρτε λίγο νερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ σβήνω με την εστία μου. Φτιάξετε το γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά ωραίο. Θα σας το βάλω και εδώ μέσα στο χριστουγεννιάτικο μου το τραπεζομάντιλο. Θα σας το βάλω με μανιτανό. Και είπα σας, αν θα το φτιάξετε που πριν και θέλει λίγο να ρέωμα, βάρτε ακόμα λίγο ζωμό και θα είναι πάρα πολλά ωραίο. Το ανακατέψουμε και λίγο γιατί έκαμε λιμπέτσα από την ώρα που το αφήσαμε. Έτω. Άμα το ανακατέψετε λίγο, φεύγει το ζωμό. Η πέτσα που κάνουμε από πάνω. Το σερβίρετε σε έναν οποιοδήποτε μπουφέ ή τραπέζι, σας λέω, δεν υπάρχει.